Καλημερίζω και εύχομαι τα καλύτερα στον κύριο Χουστουλάκη, Αλέξη Χουστουλάκη, ενώ αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας, με υγεία. Πώς εσείς αντιμετωπίσατε αυτή την ανακοίνωση, αυτή την απόφαση για την γενική απαγόρευση, κύριε Χουστουλάκη? Κυρία Δουλγεράκη, για μία ακόμα φορά ξαφνιαστήκαμε και απογοητευτήκαμε, διότι μετά από δικές μας αντιδράσεις και πιέσεις και με την επιστολή που στείλαμε τις προηγούμενες ημέρες, είδαμε ότι η κυβέρνηση βρισκόταν στην κατεύθυνση για να υπάρξει μία και να δει πιο θετικά ότι πάμε για ένα άνοιγμα αναπεριοχές, όπως είχε πει και ο Υπουργός ότι τα εξέταζε. Είδαμε ότι οι προηγούμενες εφαρμογές με click away δεν βοήθησαν καθόλου την αγορά. Γι' αυτό και ανακοίνωσε πριν μερικές μέρες ανακοίνωσε ότι πάμε για μια νέα εφαρμογή, το Click Insight, που βασιζόταν κυρίως και σε αυτό που είχαμε πει εμείς, ότι θα έπρεπε ο καταναλωτής να μπαίνει σε ένα κατάστημα να εξυπηρετείται έστω και ένας ανατυφορά. Σωστά. Βρισκόμασταν στη σωστή κατεύθυνση και βλέπουμε ότι το ίδιο ακριβώς διάστημα, ενώ το ανακοίνωσε, ενώ το σχεδόν όλα τα μέσα το παρουσίαζαν ότι αμέσως μετά τις εορτές πάμε για αυτή τη λειτουργία, σε μία μέρα μέσα ο ίδιος ο υπουργός το ακύρωσε. Βλέπουμε αμέσως ο επόμενος υπουργός, ο κ. Πέτσας, να ακυρώνει τον κ. Άδωνη. Δηλαδή βλέπουμε μία κατάσταση η οποία μας έχει απογοητεύσει. Βλέπουμε να μην μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και μία μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Πολλά καταστήματα δεν λειτουργήσαν την περίοδο των Χριστουγέννων. Πολλά καταστήματα έχουν πτώση τζίρου 60, 70 και 80%. Είχαμε να αποθέσει όλες μας τις ελπίδες στο διάστημα το 11 του μήνα, από τις 7 μέχρι τις 11, που θα ανακοινώναμε και την έναρξη των εκτόσεων, και αυτή τη στιγμή ερχόμαστε πάλι στο μηδέν. Η πλήρη απογοήτευση, νομίζω ότι πρέπει να κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να δώσουν περισσότερο λόγο από αυτό που δίνουν, τον επιτακτικό και τον αυτό το μπλαζέ ύφος με το ανοίγω και κλείνω την αγορά όποτε εγώ επιθυμώ και όποτε εγώ θέλω. Έχουμε προσπεράσει ακόμα και τους δημοξιολόγους. Κάποτε έλεγαν ότι υπάρχουν δημοξιολόγοι που αποφασίζουν, που βλέπουν, που κρίνουν κτλ. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε πότε ανοίγει η αγορά, πότε κλείνει η αγορά, μία μέρα πριν, μερικές ώρες πριν. Λες και εδώ είμαστε μια πόρτα που ανοιγοκλίνει και δεν έχουμε να δώσουμε λόγο σε κανένα, ούτε σε προμηθευτές, ούτε σε προσωπικό, ούτε σε κανένα, σε τίποτα. Μάλιστα. Άρα αυτό που σας φοβίζει περισσότερο είναι πόσοι από εσάς θα καταφέρετε να επιβιώσετε, να ανοίξετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Δολγεράκη, το επόμενο διάστημα, αν η κατάσταση παραμείνει έτσι, φοβάμαι ότι πολλοί δεν θα ανοίξουν. Υπάρχουν υποχρεώσεις που τρέχουν, υπάρχουν προμηθευτές που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και από την προηγούμενη καραντίνα, από το προηγούμενο διάστημα, και όπως καταλαβαίνετε οι ίδιοι είναι οι προμηθευτές αυτοί οι οποίοι πιστώνουν την αγορά για να ανοίξει και το καλοκαιρινή περίοδο. Όταν λοιπόν αυτές οι υποχρεώσεις δεν έχουν καλυφθεί, φοβάμαι ότι θα δούμε πάρα πολλά καταστήματα κλειστά. Και σας ξαναλέω, πρέπει κάποιοι να απολογηθούν γι' αυτό και να αποδοθούν ευθύνες. Αυτά είναι τα δύσκολα του πράγματος για το πώς ξεκινάς μια νέα χρονιά αυτή την ώρα. Τώρα το κάποιοι θα απολογηθούν, θα αναζητηθούν ευθύνες, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Κυρία Δουλγεράκη, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα πει ότι από τη στιγμή που η Κρήτη παραμένει ένα μέρος το οποίο δεν είναι επιδημιολογικά φορτωμένο, να μπορέσουν να δουν την οικονομία του νησιού σε εντελώς διαφορετική βάση. Είχαμε πει ότι υπάρχουν περιοχές ανά την Ελλάδα οι οποίες είναι απομονωμένες από την υπόλοιπη και την κεντρική Ελλάδα και θα μπορούσαν έστω και πιλωτικά να λειτουργήσουν και να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα τα οποία θα μπορέσουν να δουν αν και εφόσον λειτουργήσουν, αν επιβαρύνουν ή όχι καταστάσεις. Δεν μπόρεσαν αυτό να το εφαρμόσουν.
με αποτέλεσμα να επιμένουν στο ολικό άνοιγμα ή στο ολικό κλείσιμο της αγοράς ή της οικονομίας. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί ούτε με δανεικά, ούτε με βοηθήματα, ούτε με τίποτα. Η αγορά πρέπει να λειτουργήσει και η οικονομία της πρέπει να τρέξει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν μπορούν να το εφαρμόσουν, αν δεν μπορούν, πρέπει να το δουν και να δουν αν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε άλλο πλέον να κοιτάζουμε την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε να κάνει πάρτι, είτε να ταξιδεύει στο εξωτερικό, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, και συνεχώς να μετράμε συνολικά κρούσματα και συνολικά επιβαρημένα φορτία. Πρέπει η Ελλάδα να λειτουργήσει αναπεριοχή. Γιατί εγώ σας λέω ότι αν το κοιτάζουμε συνέχεια και σε συνολικό επίπεδο, δεν θα ανοίξουμε ποτέ. Μάλιστα. Πάντα θα υπάρχει κάτι, πάντα θα υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, πάντα θα υπάρχουν επιβαρημένα φορτία αναπεριοχές. Δεν γίνεται να κοιτάζουμε την Ελλάδα ολόκληρη και να αφήνουμε μια περιφέρεια όπως είναι η Κρήτη να ενώνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα και να είναι το ίδιο, ίσα βάρκα, ίσα πανιά για όλους. Το η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με βοηθήματα. Είναι, νομίζω, η χαρακτηριστική σας η ατάκα. Αλλιώς πρέπει να διαχειριστεί το θέμα. Η όλη κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αυτό κρατώ και έτσι σας αποχαιρετώ σε αυτή την πρώτη κουβέντα για το 2021 και με τα νέα δεδομένα τα οποία έχετε και εσείς να αντιμετωπίσετε μπροστά σας. Κύριε Χουστουλάκη, καλημέρα από τον 984. Να είστε καλά, καλημέρα σας.